την εξαγγελία του Ταγί Περντογάν για τον αποχαρακτηρισμό μέρους της περίκλης της πόλης των Βαρουσίων και την αλλαγή του καθεστώτος της, παραβιάζοντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταδικάζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τον Κύπριο ομολογό του Νίκο Χριστοδουλίδη για το στενό συντονισμό Ελλάδος-Κύπρου στην αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητος. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει: «Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη σημερινή εξαγγελία του Τούρκου Προέδρου για τον αποχαρακτηρισμό μέρους της περίκλης της πόλης των Βαρουσίων. Η εξαγγελία αυτή αποτελεί κατάφορη παραβίαση των αποφάσεων 550 του 1984 και 789 του 1992 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τα οποία καλούν την Τουρκία να απέχει από μονομερείς και προκλητικές ενέργειες που αποσταθεροποιούν την περιοχή. Υπογραμμίζουμε με έμφαση την ανάγκη διατήρησης του καθεστώτος της περίκλης της πόλης των Βαρουσίων και καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως η 550 του 1984, η 789 του 1992 και η 1251 του 1999. Η Ελλάδα, σε απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει προσιλωμένη στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση μιας βυζωνικής δικοινωνητικής ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και είναι συμβατή με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρχές που καλούμε την υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα Τουρκία να σεβαστεί». Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.